Φυσικά δεν διαμαρτυρόμαστε στην κυρία Εισαγγελέα. Δεν θέλουμε να γίνει κανένας είδους, τέτοιου είδους παρεμηνία. Έχουμε περάσει τις 8.000. Ξέρουμε όλοι τις αρνητικές συνέπειες. Υπάρχει μια κατάσταση πλήρους ανομίας. Ζητήσαμε λοιπόν από την εποπτεύουσα αρχή να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες προκειμένου να μειωθούν, αν όχι να εξαλειφθούν στο μέτρο του δυνατού, τα φαινόμενα λαϊλασιών ιδιοκτησιών, τα φαινόμενα πλήρους ανομίας μες στην πόλη της Σάμμο, υφίσταται αυτή τη στιγμή, προστασίας των δικαιωμάτων και των μόνιμων κατοίκων και των δικαιωμάτων των μεταναστών προσφύγων. Προσφεύγουμε λοιπόν στη δικαιοσύνη, εδώ που πρέπει να είναι το απάγγιο του καθενός Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη, όταν θίγονται ακρογωνιαία δικαιώματα της φύσης και της υπόστασής του. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σάμμο, και θα παραμείνουμε ως ότου λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι θα ασκηθούν τα νόμιμα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ζητάμε άμεσα μέτρα με ενίσχυση της αστυνομίας και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου εμείς όλοι να αισθανθούμε ασφαλείς και βέβαια παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας ότι στη Σάμμο δεν δεχόμαστε παρά μόνο ένα μικρό χώρο καταγραφής, πρώτης καταγραφής, κλείσιμο του κίτ της πόλεως Σάμμο και μεγάλη μαζική και άμεση αποσυμφόρηση από τον πληθυσμό που βρίσκεται πάνω στο νησί μας. Αυτό ήταν η απάντηση σε αυτό που δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης? Δεν ήταν ακριβώς δήλωση του κ. Χρυσοχοίδη, είναι επίσημη απάντησή του που φαίνεται, γράφεται ξεκάθαρο ότι θα έχουμε παράλληλα λειτουργία δύο δομών στα νησιά. Αυτό επουδενή δεν πρόκειται να γίνει επιτρεπτό και αποδεκτό από εμάς. Λάβαμε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι η ερμηνεία δεν είναι αυτή την οποία εδόθη από όλα τα μέσα και τα αθηναϊκά και τα τοπικά και από εμάς. Είναι διαφορετική. Είναι ζήτημα πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου να εκτιμήσει την κατάσταση από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε.